Φίλες και φίλοι του JoystickGR, καλησπέρα σας. Είμαι ο Τζίμις Γίγας και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τον Nacon Pro Controller. Ένα controller που απευθύνεται κυρίως σε παίκτες που παίζουν online competitive παιχνίδια. Τώρα θα μου πείτε εσύ γιατί το διάλεξες. Είχα την περιέργεια να αγοράσω, πάντα δηλαδή είχα αυτή την περιέργεια να αγοράσω ένα τέτοιο χειριστήριο, να δούμε πόσο πιο ανώτερο είναι από αυτά τα χειριστήρια τα δικιά μας. Έχω τους λόγους μου, θα τους αναλύσω πιο κάτω. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που θέλω να σας πω, είναι ότι προτίμησα από το να σας κάνω ένα ακόμα unboxing που πολύ πιθανότατα θα το έχετε δει και κάπου αλλού και να μην βλέπετε να βγάζω σακουλάκια παρασακουλάκια, να το ξεπακετάρω ήδη και να σας πω τη γνώμη μου εδώ και δύο εβδομάδες που το χρησιμοποιώ. Το controller είναι αυτό, οπότε βλέπετε ότι έχει τη διάταξη του Xbox. Είναι ένας λόγος που με οδήγησε προς εκείνη την κατεύθυνση. Αλλά πριν αρχίσω και λέω για το συγκεκριμένο controller, θέλω να αρχίσω να αναφέρουμε για το DualShock 4. Το DualShock 4, πολύ καλύτερο και αναβαθμισμένο DualShock για αυτή τη γενιά, μεγαλύτερο, και οι σκανδάλες και το πιασίματα, αλλά η Sony έχει επιλέξει δύο αστοχίες κατά τη γνώμη μου και οι οποίες με οδήγησαν να πάρω δεύτερο χειριστήριο. Στην αρχή κοιτούσα να πάρω ένα δεύτερο DualShock 4, αυτό δηλαδή, γι' αυτό και αγόρασα δεύτερο χειριστήριο. Οι δύο αστοχίες που μίλησα και πραγματικά είναι να απορείς γιατί το έκανε αυτό η Sony. Πρώτον είναι η μπαταρία, απαράδεκτη μικρή μπαταρία, σε φάση να πρέπει να βάζεις και να φορτίζεις συνέχεια για να μην ξεμείνεις την ώρα που παίζεις, ή έχω καταλήξει ακόμα και να φοράω το καλώδιο στη USB θύρα για να συνεχίσω να παίζω. Και προτίμησα, ήθελα δηλαδή να πάρω ένα δεύτερο χειριστήριο ώστε να γλιτώσω αυτό το βάσανο που είναι βγάλε χειριστήριο από την πρίζα για να μην ξεμένεις ποτέ. Αυτή είναι η πρώτη αστοχία που δεν μ' αρέσει στο χειριστήριο του DualShock 4, γιατί κατά τα άλλα είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ καλό χειριστήριο. Η δεύτερη είναι εδώ αυτό το λεντάκι, ρε παιδιά. Αυτό το λεντάκι είναι για μένα τελείως απαράδεκτο να μην μπορείς να το απενεργοποιήσεις, να είναι μόνιμα να είναι μόνιμα ενεργοποιημένο και να φωτίζει. Υπάρχουν στιγμές, κυρίως όχι εδώ στο σαλόνι που είναι, έχουν μακριά την απόσταση, αλλά στο γραφείο που το συνδέω το PlayStation 4 στο monitor, το οποίο σκάει αντανάκλαση πάνω στην οθόνη και γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικό κατά τη διάρκεια που παίζεις. Το καταλαβαίνω, η Sony το επέλεξε, το λεντάκι αυτό το έχει επιλέξει για να κάνει, να μπορεί να δει ο αισθητήρας στο VR το χειριστήριο, αλλά θεωρώ που είναι πολύ εύκολο με μια επιλογή από το μενού να το απενεργοποιήσει τελείως. Να άναψε κιόλας, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω για το DualShock 4 και πάμε τώρα γιατί επέλεξα αυτό το χειριστήριο. Λοιπόν, αυτά τα χειριστήρια, όπως είπα πριν, είναι για online competitive παίχτες που παίζουν δηλαδή κυρίως FPS και fighters. Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι η πολύ καλή ποιότητα που έχουν και στους αναλογικούς. Έχουν μεταλλικά, αλουμινένια μεταλλικά, δεν ξέρω τι σκατά είναι. Η διάταξη του Xbox που είπα πριν, και φυσικά όλα τα κουμπιά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Το βλέπετε και εδώ και στο D-pad, πολύ 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 μεγαλύτερο. Και το βλέπω και τώρα και στη χρήση που το κάνω, πόσο πιο άνετο μου είναι στο χέρι με τόσο μεγαλύτερα κουμπιά. Και φυσικά η αναλογική, η διάταξή τους είναι αρκετά βολική. Έπαιζα δύο εβδομάδες να πω Fallout 4 και έχοντας καιρό να πιάσω Xbox One χειριστήριο, είχα ξεχάσει πως είναι εμπειρία και πραγματικά το απόλαυσα αυτές τις δύο εβδομάδες, γιατί ήταν και δύο εβδομάδες γιορτών και διακοπών και το χρησιμοποίησα αρκετά. Τώρα τι παρατήρησα εγώ και τι ιδιαίτερο έχει αυτό το χειριστήριο. Καταρχάς, το πρώτο που ίσως πολλοί δεν πολύ γουστάρουν στη φάση με το χειριστήριο είναι ότι είναι ενσύρματο. Βλέπετε εδώ έχει μια θύρα, έρχεται με αυτό το καλώδιο. Φανταστείτε για να καταλάβετε, είναι σαν σκηνάκι γυμναστικής και τόσο μεγάλο. Αν τα το παίρνεις και το κάνεις στη γυμναστική σου. Και έτσι το αυτό καρφώνει πάνω και το συνδέεις και είναι μόνιμα. Εγώ βέβαια μελέτησα το χώρο μου, επειδή είναι ασύρματο, μελέτησα το χώρο μου να δω ακριβώς άμα με παίρνει να το έχω άνετα, χωρίς να περιορίζομαι στην απόσταση. Όντως δεν είχα κανένα πρόβλημα γιατί είναι μεγάλο το καλώδιο. Είτε στο σαλόνι, καλά στο γραφείο δεν το συζητώ, δεν είχα πρόβλημα. Γιατί το έχουν όμως αυτό το ενσύρματο? Γιατί το online, όταν παίζεις online competitive, παιδιά, χρειάζεται να μην έχεις ίχνος lag,
Οπότε και οι ασύρματες σύνδεσεις που έχουν τα χειριστήριά μας υπάρχουν πιθανότητα να έχει lag στο responsive των κουμπιών και να βγουν άνετα εκτός μάχης. Βέβαια, αν δεν ξέρω γιατί αυτά τα controller δεν τα κάνουν ασύρματα, αφού νομίζω ότι υπάρχει αγορά, έχουν βγει αρκετά χειριστήρια και για το PlayStation και για το Xbox. Με ένα δεκάρικο παραπάνω, για παράδειγμα, εμένα μου το έδινες, θα το αγόραζα αν ήταν ασύρματο, γιατί δεν με ενδιαφέρει το ενσύρματο. Βέβαια, όχι τώρα έχω κανένα πρόβλημα που είναι ενσύρματο, μια χαρά. Θυμίζει και εποχές PlayStation 2, Mega Drive κλπ. Που παίζαμε με τα ενσύρματα τα χειριστήριά μας. Εμείς έχουμε περάσει και αυτές τις καταστάσεις. Όχι, δεν το πάω βέβαια στο νοσταλγικό. Καλώς είναι και έχει έρθει το ασύρματο, έχει βολέψει πάρα πολύ. Και η επιλογή μου και αυτό το χειριστήριο είναι επίσης και η θύρα, η audio jack που έχει. Και είναι ένα ακόμα future της νέας γενιάς, το οποίο γουστάρω πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ κατά κόρον όταν παίζω με καλά ακουστικά και είναι ευχαρίστηση. Στα σύν του χειριστηρίου είναι ότι έχει έξτρα κουμπιά μάκρος από κάτω, ώστε να μπορείς να ρυθμίζεις παραπάνω κουμπιά την ώρα που παίζεις. Για παράδειγμα, εγώ στο Fallout είχα από την μια πλευρά το L3, ξέρετε αυτό το βασανιστικό πάτημα που κάνεις στον αναλογικό μέσα και πολλές φορές δεν πιάνει ή πολλές φορές φθήρεται από τη χρήση, και στο άλλο είχα το R3, δηλαδή είχα το τρέξιμο και το couch στο Fallout και ήταν ιδιαίτερα βολικό στη διάταξη και με βόλεψε. Να πω, είναι πλήρως παραμετρήσιμο με το χειριστήριο. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα που συνδέεται με το καλώδιο το ίδιο του USB και το βάζεις στον υπολογιστή σου και μπορείς πλέον να αλλάξεις όλη τη διάταξη του χειριστήριου, το πώς λειτουργεί. Ακόμα και το πώς, πόσο μέσα θες να πιέζεις τη σκανδάλη ή όχι, από πού να αρχίσεις δηλαδή να πιέζεις. Εγώ βέβαια αυτά κανένα δεκάλεπτο ασχολήθηκα μέχρι να φτιάξω κάτι προφίλ τα δικά μου. Δεν είμαι παίχτης που θα κάτσει να ασχοληθεί παραπάνω. Εμένα η αίσθηση και η εργονομία ήθελα να πάρω και αυτή την πείρα 100%. Μέχρι στιγμής δεν έχω μετανιώσει τα λεφτά μου. Να πω εδώ ότι το πήρα 75 ευρώ γιατί είναι το version 1, το οποίο έχει κάνα 30 λιγότερο τώρα αυτή τη στιγμή θα το βρείτε σε σχέση με το version 2, και μην φανταστείτε, οι διαφορές είναι μηδαμινές, δηλαδή μιλάμε, έχει μόνο ένα διαφορετικό καλώδιο USB-C για να βάλεις μπροστά, γιατί είχαν διάφορα παράπονα από ό,τι είχα διαβάσει δεξιά και αριστερά, και λίγο καλύτερη παραμετροποίηση. Αλλά εντάξει, γιατί για ένα 30 δεν νομίζω ότι άξιζε να δώσω ένα 30 παραπάνω μόνο για αυτό το λόγο. Και επειδή, όπως είπα, είναι πλήρες παραμετροποίηση με το χειριστήριο, παραμετροποιείται και το βάρος. Έχει εδώ πέρα, όπως θα παρατηρήσετε, δύο θηρίδες τις οποίες τις ανοίγεις. Δεν θα σας κάνω τώρα την κίνηση, οποιοδήποτε βιντεάκι και να δείτε θα καταλάβετε πώς ανοίγουν κλπ. Δεν είμαι εγώ εδώ γι' αυτό. Και έχει μέσα βαράκια. Μπορείς έτσι να ρυθμίσεις βάρος, πόσο βαρύ. Εγώ θέλω για παράδειγμα να έχω το χειριστήριο μου να είναι βαρύ, να το αισθάνομαι καλά στα χέρια μου όταν το χρησιμοποιώ, χωρίς παρεξήγηση, έτσι μην με παρεξηγείτε. Έχει τρία ζευγάρια, 10, 14 και 17. Δοκίμασα αρκετά. Εμένα, εγώ κατάληξα ότι 10 γραμμάρια παραπάνω ανά χέρι ήταν το ιδανικό μου σημείο και το κράτησα εκεί πέρα. 20 γραμμάρια παραπάνω. Άμα το δείτε και συγκριτικά, καταλάβετε γιατί μιλάμε, έτσι. Nacon DualShock 4, καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά τους σαν χειριστήρια. Βλέπετε, δεν έχει ούτε το λεντάκι. Φαίνεται έτσι. Έτσι το δείτε καλύτερα. Να πω κιόλας ότι αυτό εδώ πέρα δεν έχει και το ηχείο μέσα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ένα χαρακτηριστικό του DualShock 4, το οποίο δεν με καίει και ιδιαίτερα και δεν νομίζω να καίει και πάρα πολλούς από εσάς ιδιαίτερα σαν χαρακτηριστικό. Άμα χρησιμοποιείς έτσι κι αλλιώς τη θύρα που τη χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ, καταργείται. Λοιπόν, νομίζω σας έδειξα αυτά που ήθελα να σας δείξω και να σας πω πώς είναι το χειριστήριο γενικά. Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα εξαιρετικό χειριστήριο για όσους ψάχνουν να βρουν τη διάταξη του Xbox, λίγο περισσότερο βάρος, να απολαγούν από την μπαταρία επιτέλους, με αυτό το πράγμα ρε Sony,
Και νομίζω θα βελτιώσει αισθητά το πώς παίζεται το χειριστήριο. Εντάξει, για 15 ευρώ παραπάνω που ζητάει, γιατί το DualShock 4 κάνει ένα 50-60, θα το βρεις, εγώ το βρήκα 75. Ναι, ένα 15-25 ευρώ παραπάνω, λέγω, από πού ψωνίζεται. Νομίζω αξίζει τα λεφτά του. Για παραπάνω ούτε εγώ θα έδινα. Μου φύγε και εμένα η περιέργεια, αλλά για παραπάνω δεν θα έδινα. Εντάξει, ένα χειριστήριο είναι. Έχουν περάσει ούκο λίγα χειριστήρια από την κατοχή μου. Και νομίζω είναι ασφαλές να πω ότι αυτό είναι ένα αρκετά ποιοτικό χειριστήριο, το οποίο θα ικανοποιήσει όχι μόνο τους online παίχτες, παιδιά, ικανοποιήσει απόλυτα και τους παίχτες που παίζουν καθημερινά όπως εγώ games και γουστάρουν να έχουν ένα βαρύ, ωραίο χειριστήριο. Προτείνω να το πάρετε στα 75 άμα το βρείτε στη version 1, ελάχιστες είναι διαφορές με τη version 2, δεν το συζητώ. Και μακάρι θα το κοιτάμε να μήπως καταφέρνουν και τα βγάλουν ανσύρματα αυτά τα χειριστήρια, να έχουμε και εμείς μια παραπάνω επιλογή, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι, που είναι σε PlayStation 4 και θέλουν ένα Xbox controller ασύρματο. Α, δοκίμασα να σας πω και κάτι τελευταίο που θα σας αρέσει. Το δοκίμασα από περιέργεια, επειδή είχε το USB θύρα, το δοκίμασα σε PlayStation 3, το οποίο, παιδιά, δουλεύει άψογα, παίζει κανονικότητα σε PlayStation 3. Το μόνο μειονέκτημα που έχει είναι ότι το home button δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί το home button. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις και quit. Αλλά άμα έχεις καβάτζα ένα δεύτερο χειριστηριάκι DualShock 3, μπορείς από εκεί να το κλείσεις κανονικά και με το νόμο. Δουλεύει, οπότε δουλεύει και στο PlayStation 3. Δεν πάει. Δηλαδή, εγώ που έχω και κάποια παιχνιδάκια να παίξω εκεί πέρα και ζοριζόμουν κάθε φορά που πήγαινα, άφηνα από DualShock 4 και πήγαινα πίσω σε DualShock 3. Το οποίο φανταστείτε το πόσο μίζερο μου φαίνεται τώρα. Δεν το έχετε. Μου κάνει φοβερή δουλειά. Θα το χρησιμοποιήσω και εκεί δηλαδή. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Εγώ να πω ότι ξένιασα πλέον από την μπαταρία και τα λεντάκια. Ευχαριστήθηκα παιχνίδι. Μακάρι να βγουν και άλλα τέτοια χειριστήρια και για μας και να βγάλουν τα χαρακτηριστικά που είναι για online παίχτες και να μπουν σε εμάς τους καθημερινούς παίχτες. Όποιος το έχει, ας μου πείτε και αυτό τη γνώμη του αν το έχει ευχαριστηθεί. Εγώ το έχω ευχαριστηθεί. Ένα πράγμα που θα ήθελα μόνο θα ήταν το πρόγραμμα της παραμετροποίησης να μην είναι μέσω υπολογιστή, αλλά να είναι κατευθείαν μέσω της κονσόλας. Μια απλή εφαρμογή είναι να μπαίνεις μέσα, να ρυθμίζεις αυτό άμα θες να αλλάξεις τη διάταξη κλπ. Και να αποφεύγεις να ξεσυνδέσεις PC κλπ. Εύκολο είναι νομίζω να το κάνεις. Εγώ θα το συνιστούσα να το κοιτάξει και να το βάλει. Αυτά, παιδιά, αυτά. Αυτό είναι το χειριστηριάκι. Εγώ το προτείνω σε όσους είναι σαν εμένα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι σημαντικό να πω για αυτό το controller. Μια χαρά μου έκατσε. Αν έχω ξεχάσει, εσείς, παιδιά, βαράτε από κάτω. Γιατί μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται σαν εμένα να έχουν την περιέργεια να δουν πώς είναι η χρήση του. Νομίζω στην κατηγορία του PlayStation 4 παίζει μόνο του, σαν Elite controller, μαζί με το Razer. Αυτό δεν το έχω πιάσει όμως, για να σας πω την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάτσατε και το είδατε. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Stay joystick.